Γεια σας, μάθετε να φαίνεται ότι κάνετε πως θα καλώσω ακόμα επεισόδιο. Λοιπόν, σήμερα θα τσιμπήσουμε και θα αγοράσουμε το νέο αμάξι το οποίο βγήκε στο Rocket League, το οποίο είναι του James Bond, του 007, του πράκτορα 007. Και θα κάνουμε και κάποια σίγουρα επικά plays, μιας και θα είμαστε ο James Bond. Δηλαδή, δεν γίνεται να είμαστε ο James Bond και να μην κάνουμε επικά plays. Προφανώς δεν γίνεται. Το βίντεο είναι χορηγούμενο από το RL Exchange, ο πιο εύκολος τρόπος να αγοράσεις τα αγαπημένα σου αμάξια, decals και γενικά οποιοδήποτε item στο Rocket League, ανεξαιρέτως πλατφόρμας που παίζεις και ανεξαρτήτως αν είναι στο item shop ή όχι. Πάτω το link στην περιγραφή και αγόρασες τις πιο προσιτές τιμές. Επίσης, χρησιμοποιώντας τον κωδικό MOOFIS παίρνεις 3% έκπτωση. Τα πάντα θα βρίσκονται κάτω στην περιγραφή. Πριν πάμε όμως στο βίντεο, θέλω να σε ενημερώσω ότι το 48,1% που βλέπουν τα βίντεό μου δεν έχουν κάνει subscribe. Οπότε τι περιμένεις, βρε, αφού τα βλέπεις. Τα βλέπεις τα ρημάδια που τα ανεβάζω. Κάνε ένα subscribe, ρε ψυχούλα μου, να φτάσουμε στα 100K που είναι ο στόχος μας. Όπως να κάνεις subscribe στα OA, το οποίο είναι το κανάλι που έχω μαζί με τον Φίλιππο και ανεβάζουμε κάθε μέρα περιεχόμενο. Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο, Κυριακά έχουμε live streams. Τετάρτας επίσης έχουμε live streams. Συνέχεια υλικό έχει εκεί. Να κάνεις follow επίσης στο Instagram deadly.muffin, γιατί κυριολεκτικά ανεβάζω giveaways, posts τα οποία μπορεί να σου πούνε spoilers για τον επεισόδιο κτλ. Anyway, πάμε στο βίντεο. Λοιπόν, έχουμε και λέμε αυτή τη στιγμή βρίσκομαι στο League και πηγαίνουμε απευθείας, χωρίς να περιμένουμε παραπάνω, στο item shop. Λοιπόν, έχουμε και λέμε και πάμε απευθείας στο 007 Aston Martin 285, το οποίο είναι άλλο ένα flat αμάξι. Ξέρεις τι, δεν θα παραπονεθώ. Τα flat αμάξι γενικά είναι πολύ ωραία και είναι και γενικά, ρε παιδί μου, αυτά που χρησιμοποιούν οι περισσότεροι freestylers. Οπότε, ξέρεις τι, λέω να μην παραπονεθώ που είναι άλλο ένα flat αμάξι που βγάλει σε Ionix. Σε Ionix βγάλε και κανένα όμορφο, ρε παιδί μου, όχι flat αμάξι. Βγάλε ένα μάξι σαν το Octane, ρε παιδί μου. Μπορείς να βγάλεις ένα μάξι με το hitbox του Octane που να είναι όμορφο. Όχι, καλά, συνεχίζουμε. Anyway, και θα πάω εδώ πέρα απευθείας και θα τσιμπήσω. 1100. 1100 credits. Ξέρεις τι, το αξίζει. Ξέρεις τι, το αξίζει. Όχι, θα το πάρω. Unlock Aston Martin, ναι, αντιφέρτο. Woo! Και το πήραμε! Τι λες τώρα, ρε φίλε. Okay, νομίζω έχω αρχίσει να τσιμπάω ό,τι αμάξι γενικά βγαίνει, ρε παιδί μου, και το βγάζω βίντεο. Είναι του τύπου, ρε παιδί μου, εσείς δεν θέλετε να το πάρετε. Μάθουν, πάρ' το αυτό να το δω λίγο, ρε, να δω πώς είναι. Αλλά ξέρεις τι, καλά κάνετε, είμαι εδώ για σας. Θα αγοράζω εγώ τα αμάξια τα οποία είτε είναι πολύ ακριβά να τα πάρετε, είτε δεν θέλετε να τα πάρετε, για να σας λέω την άποψή μου. Μ' αρέσει αυτό το deal, οπότε μπορείτε να μου γράφετε και στα σχόλια τα καινούργια αμάξια που βγαίνουν, ρε παιδί μου, για να τα τσεκάρουμε κτλ. Έχουμε λεφτά να τα σπαταλάμε? Όχι. Θα τα σπαταλάμε παρόλα αυτά? Ναι! Λοιπόν, έχουμε και λέμε, πηγαίνουμε ευθεία στον καράζ και νομίζω έχω εδώ πέρα το flat, το οποίο είναι ο τουρμπινοκολάρας! Τουρμπινοκολάρα, επέστρεψες λοιπόν! Πού είσαι όμως, αμάξι που μόλις αγόρασα και έδωσα λεφτά? Α, πρώτο είναι! Μ' αρέσει που κάνει αντανάκλαση και είναι, δεν είναι απλώς silver. Είναι κόκκινο και αναλόγως από τη μεριά που το βλέπεις. Δηλαδή, ας πούμε τώρα την αριστερή μεριά είναι λίγο πιο πράσινο, από τη δεξιά είναι πιο κόκκινο. Είναι όμορφο παρόλα αυτά. Όπως και η ροδίτσα του είναι πάρα πολύ ωραία. Τι γράφει εδώ? Α4269000. Έπρεπε να γράφει 007, θα πω εγώ. Ακούστε λίγο. Sheesh! Λοιπόν, εδώ πέρα είναι. Α, σκέτο. Είναι έτσι. Αλλά αυτό είναι full grey. Ξέρεις τι, θα βάλουμε full grey, ρε παιδί μου. Τι απίστευτοι James Bondides είμαστε. Και πλέον έχουμε το Aston Martin τάδε που δεν θυμάμαι το όνομά του, τέλος πάντων. Ελπίζω να μην με ξεσκίσουν, γιατί είναι τώρα το τέλος σεζόν. Γιατί μπαίνουν οι tryharders και θέλουν να ανέβουν rank. Οπότε θα δούμε, ρε παιδί μου, πώς θα πάει αυτό. Στα 3 είμαι Diamond 2, στα 2 είμαι Diamond 3, στα 1 είμαι Diamond 2. Α, επίσης, τώρα που αλλάζει σεζόν, το έχετε ζητήσει πάρα πολύ. Το έχετε ζητήσει απειρή. Ναι, θα έχει βίντεο με τον Αλεκούν, το οποίο θα κάνουμε, ρε παιδί μου, τη νέα σεζόν. Ο Αλεκούν παίζει να το κάνει και live stream. By the way, μπορείτε να τσεκάρετε το τρόβο του Αλεκούν. Ξέρεις τι, θα το βάλω στο description. Ξεκίνησε τρόβο Αλεκούν, οπότε μπορείτε πάντα να το τσεκάρετε. Πάμε λίγα solos. Ψάξε. Μπαίνω, ωραία, τέλεια. Καλά, περίμενα τίποτα. Δεν περίμενα ούτε ένα λεπτό. Αμαξαρώνεις. Ωραία, τσιμπήσαμε τον kickoff, θα πάρουμε και εδώ πέρα το boost. Και φύγαμε για επίθεση. Ο, τα σκάτωσα λίγο, δεν πειράζει. Μπορώ να πηδήξω εδώ πέρα και... Όχι, το έχασα! Είμαι βλαμμένος κόλλος, παιδιά, όλα καλά παρόλα αυτά. Ναι, έκανα βλακία εδώ. Πες να μην προλάβουμε να επιστρέψουμε. Προλάβαμε παρόλα αυτά. Αλλά έδωσε πολύ δυνατό σουτ και το έχασε! Ω! Έχω τρελαθεί, κυρίες και κύριοι. Και συνεχίζουμε στην επίθεση. Θα του πάρω και το boost. Επίσης είναι το πρώτο μάτι της ημέρας, οπότε είμαι πάρα πολύ κρύος. Αλλά και αυτός παίζει να είναι το πρώτο μάτι της ημέρας, το είναι πολύ μέτριος.
Έλα ρε το crossbar. Αλλά δεν έχει boost γενικά καθόλου. Οπότε μπορούμε να κάνουμε μια κοντρα εδώ και να βάλουμε open shot. Και μπήκε με crossbar εδώ μεταξύ, μπήκε και αυτό. Και μπήκε όμως 1-0 στο 4ο λεπτό, κυρίες και κύριοι. Ο κύριος James Bond είναι ο καλύτερος James Bond στον κόσμο. Ωπα ρε. Ναι, με ξέσκησε. Αχ, εκεί πρέπει να κάνω flips. Έχει σχετικά καλό positioning, αλλά νομίζω το έβαλα προς τα μέσα εν open net. Εκεί ήμουνα, ήταν καλή κίνηση. Βιάστηκα, το έκανα λίγο γρήγορα, το έκανα βιαστικά και πήγε πάρα πολύ καλά. 2-1 στο 3-45, κυρίες και κύριοι. Τι κάνεις ρε! Τι κάνεις ρε, μπαγλαμά! Πήγες να με σπάσεις ρε. Είμαι ο James Bond και που δεν παίρνει τα boost από ό,τι φαίνεται. Ξέρεις τι, μπορώ να πάρω αυτό το boost και να μην βιαστώ. Ναι, εδώ πέρα. Όχι! Πώς με έγινε. Πώς γύρισε. Έλα ρε, φίλε. Γύρισε πολύ περίεργα το αμάξι τώρα, δεν... Και πετάμε και... Το δοκάρι μου! Αν είναι δυνατόν με τα δοκάρια! Έλα ρε φίλε! Του έχω κάνει 7 shots! Εδώ μεταξύ έχει κάνει 3 saves, καλό για αυτόν, εγώ δεν έχω κάνει κανένα save. Δηλαδή αν έκανα ένα save τώρα θα ήταν σοπαλία. Θα μου πείτε, Muffin, έτσι λειτουργεί. Έλα, open net και goal, 3-3. Είναι εύκολο να το κερδίσω, δεν ξέρω γιατί τσοκάρω τόσο πολύ. Ίσως προσπαθήσω για κάνα φλικ. Πάμε να δούμε ένα φλικ. Και μέσα με φλικ, μπράβο, nice, μπράβο Muffin, ευχαριστώ. Πάρα πολύ καλά πάει αυτό. Το Aston Martin είναι αρκετά solid max από εγώ. Έκανα βλακεία του, την έστρωσα. Η απάντηση είναι yes sir. Όχι τόσο σαν μπράβο ρε, James Bond. Ναι. Και open net! Έχω full επίθεση με μπάλα δικιά μου. Okay, that's good. Ένα μέτριο flick. Και το έβαλα όμως παρόλα αυτά! Let's go! 6-4 και η διαφορά έχει μεγαλώσει αρκετά. Νομίζω μπορώ να χαλαρώσω λίγο. Όχι, αλλά το έβαλε. Οπότε η διαφορά πήγε πάλι στο ένα γκολ, οπότε λέω να μην χαλαρώσω τόσο. Δεν θα κάνει γρήγορο kickoff, οπότε θα πάμε εδώ. Και νομίζω ότι μπορώ να του βάλω ένα εύκολο γκολάκι και η διαφορά πάλι στα δύο γκολ. Okay, έχει 27 δευτερόλεπτα να δω τι θα κάνει. Κάνουμε ένα μέτριο σαν τον defense, αλλά δεν έκανε τίποτα, τόλουσε. Και ήρθε πολύ πιο γρήγορα, ευτυχώς δεν το έβαλε. Και τώρα του την έκλεψα. Και φύγαμε, επίθεση. Αχ, πήγα να του κάνω ένα redirect εκεί πέρα. Παρ' όλα αυτά έχουν μείνει 5 δευτερόλεπτα, δεν υπάρχει περίπτωση να κερδίσει. Ας κάνει ότι γουστάρει και νικητής. Τώρα βάλτο, δεν με νοιάζει, έλα τα λέμε. Και νικητής του πρώτου μάτς. Εγώ, ο κύριος James Bond. Okay, ήταν καλό ματσάκι, μ' άρεσε. Όπως και να έχει, Muffins, ελπίζω να σας άρεσε. Το αμάξι είναι αρκετά solid, το αμάξι είναι πολύ καλό για flicks. Το αμάξι πάρα πολύ solid. Όπως και να έχει, Muffins, ελπίζω να σας άρεσε το επεισόδιο. Μέχρι την επόμενη φορά, τα λέμε. Γεια σας.